Και κύριε, ολοκληρώθηκε από ό,τι φαίνεται η συνεδρία της Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου. Αναμένεται εδώ να μας κάνει δηλώσεις ο Πάτερ Ελευθέριος Μέρος, μέλος της Ανακριτικής Επιτροπής. Να δούμε τι προκύπτει μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε, Χρήστο. Για πάμε. Μάλιστα. Ύστερα από την απόφαση του εξαμελού συνοδικού δικαστηρίου για παραπομπή της υπόθεσης της μονής του Οσίου Αβακούμ στο Φτερικούδι ενώπιον της Ανακριτικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Συνήλθε σήμερα η Ανακριτική Επιτροπή, τα μέλη αυτής, προκειμένου να προβούν σε συντονισμό των ενεργειών των οποίων καλούνται να πραγματοποιήσουν προς διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Όπως έχουμε δηλώσει και με την ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής 19 Μαρτίου 2024 ως μέλη της Ανακριτικής Επιτροπής, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου μας, που είναι η συγκέντρωση όλου του υλικού και η κατάρτιση πορίσματος, το οποίο θα υποβληθεί ενώπιον του Εξαμελού Συνοδικού Δικαστηρίου για τη λήψη απόφασης, καθ' όλο αυτό το διάστημα δεν θα προβαίνουμε έτσι σε οποιασδήποτε περαιτέρω δηλώσεις επί της ουσίας της υπόθεσης, καθώς το έργο της Ανακριτικής Επιτροπής συνεχίζεται κανονικά. Αυτά διαρρέουν. Ενώπιον σας οι δύο μοναχοί, Πάτερ. Κάτι περαιτέρω δεν θα πούμε. Συντονίσαμε σήμερα το έργο της Επιτροπής και ποιες θα είναι οι περαιτέρω επόμενες ενέργειες τις οποίες θα προβούμε. Πάτερ μου, διαρρέουν πληροφορίες. Κάτι περισσότερο δεν έχω και εγώ εξειδότηση να πω. Ούτε σχετικά με τις καταθέσεις, γιατί δημοσιοποιήθηκαν κάποια ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για τις καταθέσεις των δύο. Επ' αυτού δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Καλέστηκαν ή δεν καλέστηκαν σήμερα. Καλκλήθηκαν ή όχι, Πάτερ μου. Ακούσαμε, Χρήστο, δεν ερμητικά κλειστά τα στόματα, τηρούν σιγή ηχθείως. Δεν μας ανέφεραν αν τελικά κλήθηκαν οι δύο αρχιμανδρίτες ή όχι. Μόνο ότι προχωρά το έργο της Ανακριτικής Επιτροπής. Αναμένουμε να δούμε και τις επόμενες μέρες. Πάντως διαρρέουν συνεχώς πληροφορίες, δεν τις επιβεβαιώνουν εδώ. Όλες οι πλευρές κρατούν τα στόματα τους κλειστά. Μάλιστα, Ιουλιέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ να δώσουμε και περισσότερα πράγματα.